Λοιπόν. Τι θα γίνει, μπαρμπούτο παίχτη, θα μιλήσεις? Δεν έχω να πω τίποτα. Να σου πω, έχεις επιχειρήσει ποτέ αυτό που θέλεις να πεις, να το πεις τραγουδιστά? Από ό,τι ξέρω, σε τέτοιες περιπτώσεις το τραγούδι βοηθάει. Λοιπόν, τι λες, θα δοκιμάσεις? Μάλιστα κύριε, είδες? Και για να δεις ότι εξηγέμαι ωραία, για να μην αισθάνεσαι άσχημα, θα μιλάω κι εγώ έτσι τραγουδιστά. Μη σκαλίζεις τη μύτη εδώ μέσα, γιατί θα σε δει κανένα μάτι και θα σε συχαθεί. Καταρχήν, για να σε δω ρε, εσύ δεν είσαι που κυκλοφορείς την πιάτσα με διάφορα ονόματα? Διάφορα ονόματα? Ναι, ποτέ Βούδας, ποτέ Κουδάς, ποτέ Ιησούς και Ιούδας, ποτέ Μέρη, ποτέ Αλίκη, εσύ δεν είσαι ρε Σκουλίκη. Ποτέ Μέρη, ποτέ Αλίκη, εσύ δεν είσαι ρε Σκουλίκη. Ποτέ Βούδας, ποτέ Κουδάς, ποτέ Ιησούς και Ιούδας. Λοιπόν, θα μιλήσεις? Μη φοβάστε, δεν είμαι και τόσο τρελός. Μην άκους αυτά που λέει ο λαός. Φίλησέ μου Σκουλίκη, αν θες να σωθείς. Πες μου όλα όσα ξέρεις και θα θωθείς. Ευχαρίστως μα είμαι κουρασμένος πολύ. Δεν έχω φάει και τίποτα από χτες το πρωί. Θα σου κάνω μακαρόνια με κύμα για να φας. Θα σου κάνω και μάσα στα πόδια σου αν πονάς. Αν είναι έτσι, εγώ, οπ, τραγουδιστά. Ναι. Μπρος στον καθρέφτη ξυριζόμουνα και βαριόμουνα. Στην μπαρμπουτιέρα εγώ δεν ήθελα να πάω. Άσε που δεν είχα και τίποτα να βάλω. Μες στο τάξι εγώ βαριόμουνα και σκεφτόμουνα. Τι θέλω εγώ σε τέτοιου είδους συγκεντρώσεις που σε δαγκώνουνε εσύ πριν τους δαγκώσεις. Και εκεί που είχα μαζέψει ένα ποσό βαρβάτο, πλακώσανε οι μπάτσοι ξαφνικά. Και μπαμ και κάτω, τα κλάσαμε και πέσαμε όλοι κάτω. Πάνω που είχα αρχίσει να εισπράττω, μπαμ και κάτω. Μπαμ και κάτω, πάνω που είχα το σακί γεμάτο. Ήρθαν και βρήκαν τα λεφτά στο πιάτο, μπαμ και κάτω. Μάλιστα. Και δεν μου λες ποιοι άλλοι ήταν μαζί σου? 40 παλικάρια, από ό,τι λέ, από ό,τι λέ, βάδια. Και πού είναι τώρα αυτοί? Άλλος για χείο τράβηξε πήγε, κι άλλος για Μυτιλίνη, κι άλλος τη σειρά στα στενά, αίμα και δάκρυα χύνει. Καλά ρε εσύ, γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί σ' αρέσει να κυνηγάς το εύκολο κέρδος? Έχω δίδυμα και πώς να τα αναθρέψω. Καλά δεν ξέρεις να κάνεις καμία άλλη δουλειά? Τι δουλειά έκανες πριν ασχοληθείς με τον μπαρμπούτη? Ανταλλακτικά πουλούσα, ανταλλακτικά. Αλλά με τα χειρισμένα καλά του κουτιού. Αυτό δεν πάει, αλλά εγώ αυτά πουλούσα. Λοιπόν, του το μία και δύο και τρεις και τετάγιο φετό και δέκα. Άμα σε χρυσό να πιάζουνε θα φας χρονά για δέκα. Άμα σε χρυσό να πιάζουνε θα φας χρονά για δέκα. Αν είναι το μπαρμπούτι αμαρτία,
13. Ας πάω και ισόβια στη φυλακή. Δεν κόβω τη συνήθεια αυτή. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, θα σε αφήσω να φύγεις, αλλά θέλω να μου υποσχεθείς κάτι. Ζήτα μου ό,τι θες. Όταν θα φύγεις, ούτε μια μέρα μην πας να παίξεις στην μπαρμπουτιέρα. Κι αν θέλεις ζάρια να παίξεις πάλι, ας τον μπαρμπούτι και παίξε τα βλή. Όταν θα φύγεις, μην πας να παίξεις μπαρμπούτι πάλι. Σκουλίκι. Είπα κι εγώ. Τι έγινε, Γιούτσο, ακόμα να έρθει ο Θεοχάρης? Έρχεται, όπου να είναι. Τηλεφώνησε και είπε πως θα καθυστερήσει λίγο. Έφαγε 3 πιάτα φασολάδα χθες το βράδυ και έπαθε την πανισμό. Καλά, και είναι λόγος αυτός για να καθυστερήσει? Ένας απλός την πανισμός. Τι έπαθες πάλι, Θεοχάρη? Δεν βλέπεις, αρχηγέ, πρίστηκα. Δεν μπορούσα και να αεριστώ όλη τη νύχτα. Θεοχάρη, τελευταία όλο και κάτι συμβαίνει και αργείς να έρθεις στη δουλειά σου. Και αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου. Κάτι μυρίζει άσχημα, Θεοχάρη. Κάτι μυρίζει άσχημα. Έκλασα εγώ, αρχηγέ. Τι να έκανα τώρα, μου ήρθε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Θεοχάρη, άκουσε με προσεκτικά. Έχω στα χέρια μου το νέο βραζιλιάνικο μεταγλωτισμένο σύριαλ του Sky. Ξέρεις ποιος είναι ο τίτλος του? Ποιος είναι, αρχηγέ? Συγγνώμη. Θεοχάρη, τώρα μιλάμε ή κλάνουμε? Κλάνουμε, αρχηγέ. Τι να κάνω, να σκάσω? Λοιπόν, ο τίτλος είναι Θεοχάρ. Θεοχάρ. Τι, κρύωσες κιόλας? Όχι, έβηξα γιατί έκλασα πάλι και δεν ήθελα να ακουστεί. Θεοχάρ, λοιπόν. Πρωταγωνιστής είναι ένας σκληροτράχυλος ταξίαρχος που φέρει εις πέρας και την πιο δύσκολη υπόθεση. Κάτι σαν για σένα, δηλαδή. Εκείνο που με ανησυχεί όμως είναι ότι σε αντιγράφουν, Θεοχάρη. Με αντιγράφουν? Ναι. Θυμάσαι την ανάκριση που έκανες πριν από μήνες σε ένα μικρό 7χρονο παιδί? Ναι. Εδώ μέσα θα βρεις μια παρόμοια ανάκριση. Με τη μόνη διαφορά ότι παίζεται από Βραζιλιάνους και είναι μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Γεια, έλα, Θεοχάρη, έλα. Άνοιξε το βίντεο. Δεν εννοώ αυτό, ηλίθιε. Βάλ' το σε λειτουργία, εννοώ. Κυρίου Δεϊθόμεν. Βάλε την κασέτα. Μπράβο. Πάτα τώρα το πλάι. Το πλάι? Μα δεν υπάρχει κανένα κουμπί στο πλάι, αρχηγέ. Το πλάι, Θεοχάρη, για να παίξει. Μήπως εννοείς το πλέι, αρχηγέ? Ναι, το πλέι. Αμάν, τσόντα έχει. Ανάμαλη! Προχώρα το, Θεοχάρη. Το έχω γράψει πάνω σε μια παλιά κασέτα, προχώρα. Κάλε την άκρη, μαλάκα! Αρχηγέ, θέλω να πω. Μα καλά, μαλάκας είναι. Γιούτσο, στο πληθυντικό. Συγγνώμη. Μα καλά, μαλάκες είναι. Άκου από Βραζιλιάνους. Ω! Λοιπόν, τι θα γίνει? Θα μιλήσεις, Κλανίτα? Δεν έχω να πω τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Μ' ακούτε? Τίποτα. Ω, τίποτα. Ω, θα μιλήσεις, μικρό σκουλίκι. Άκουσες, θα τα ξεράσεις όλα. Σταματήστε να με απειλείτε, κύριε Θεοχάρη. Νομίζω ότι θα τα κάνω επάνω μου. Ω, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αρχίσω να πετάω τα ντοσιέ, μικρή μου. Ω,
Χαου, δεν θα ήταν υπέροχη ιδέα να πετάξω και τ' άλλα. Χαου, λείπει ένα. Πού να είναι άραγε. Ας με φωτίσει ο καλός Θεούλης να το βρω. Ταξίαρχε, Θεοχάρ. Χαου, ευχαριστώ, Φερνάντο. Μένω υπόχρεος. Ήταν πολύ ευγενικό αυτό εκ μέρους σου. Ω, ευχαριστώ, Κλανίτα. Πες μου όμως τώρα, σαν καλό κορίτσι που είσαι, γιατί το κάνεις αυτό? Μα σας είπα, δεν το κάνω επίτηδες. Μου ξεφεύγουνε. Να το πάλι, δεν ξέρω τι να κάνω. Να. Δεν μπορώ άλλο. Με έπιασε πάλι. Ω, μα τι κλανίδι είναι αυτό. Έτσι όπως πας, θα χεστείς επάνω σου. Λυπάμαι, αλλά είναι αργά τώρα πια. Χαίστηκα ήδη. Ω, ποιος! Ω, ποιος είναι! Ω, η παστινόμε Ρεξ, πάνω στην ώρα. Καλό σκυλί. Πάρε, καλή μου. Πολύ καλό σκυλί. Παρακαλώ. Ω, σοβαρά. Ω, Ρεξ, τι κάνεις εκεί. Ρεξ, ω, μα τι είναι αυτά που λέτε, τι μου λέτε τώρα. Ω, έρχομαι αμέσως. Ο κόλος. Τσάμπα πήγε. Τσάμπα. Όχι και τσάμπα. 2,5 εκατομμύρια του πήρε ο γιατρός για την εγχείρηση. Κι άλλο ένα κηδεία. Τσάμπα το λες εσύ αυτό. Χείρα να σου πετύχει. Στις 9 του Μακαρίτη, άλλον έβαλε στο σπίτι. Συλληπιτήρια. Να ζήσετε να το θυμόσαστε. Ποιο? Το σύζυγο. Αλήθεια. Αταμάρκον Ευαγγέλιον. Ο ταχυδρόμος χτυπάει πάντα 2 φορές. Μια ταινία με βαρύ χτύπημα. Ενάτο, έκαλε... Ω, τύφος. Φίλε μου κακέ μου φίλε ποντίκο. Δε θα βγεις έξω, θα σε πιάσω. Ω, προσπαθώ να πιάσω ένα ποντίκο, τόσο με το συμπάθειο. Αλλά φοβάμαι να κατέβω κάτω, μη με δαγκώσει. Γιατί λένε ότι το δάγκωμα του ποντικού είναι γλυκό. Πολύ γλυκό, τόσο γλυκό που μπορεί να πάθει ζάχαρο. Γι' αυτό επινόησα το καλάμι με την πετόνια. Πώς? Αν τσιμπάει, τι είναι κουνούπι για να τσιμπάει. Άρχισα πάλι τα αστεία. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι πώς βρέθηκε εδώ το ποντίκι.
Τώρα που το σκέφτομαι, είχε έρθει εδώ τις προάλλες ένας φίλος μου, ο οποίος είχε κάτι ποντίκια, να. Λες να του έφυγε κανένα και να μην το πήρε χαμπάρι. Τη φάση. Λες να τον έφερα εγώ το ποντικό, επιστρέφοντας από τις καλοκαιρινές μου διακοπές. Είχα πάει στην Κέρκυρα, στο ποντικό νήσι. Τι πλάκα! Γιατί το καλοκαίρι που είχα πάει για μπάνιο στο λαγό νήσι, γυρίζοντας, βρήκα στην τσάντα μου ένα λαγό. Τη φάση και την πλάκα μαζί. Αχ, τι να κάνω. Πώς? Ποντικοπαγίδα, έβαλα. Δύο μέρες είχα ανοιχτό το βιβλίο, ούτε που το πλησίασε. Μπάσε καλό μου, μπάσε καλό μου. Ας διαβάσουμε όμως το πρώτο γράμμα και αν είναι να έρθει, θα να έρθει. Αλλιώς θα προσπεράσει. Έκαλε. 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 Αγαπητέ πολύξερε, με λένε Μαγδάλο και σου γράφω από την Καβάλα. Ξέρεις, έχω ένα ελάττωμα. Τρώω πολύ. Τρώω σαν μπούστης. Κι εγώ. Ειδικά τώρα στις γιορτές έφαγα τον Αγκλέουρα. Χτες που ζυγίστηκα είδα ότι έχω φτάσει στα 98 κιλά. Τι να κάνω για να δυνατήσω? Εσύ θα έχεις κάποια λύση να μου προτείνεις? Φίλε μου, καλή, καλή μου φίλη Μαγδάλο, είπες ότι έχεις φτάσει τα 98 κιλά. Εγώ το μόνο που έχω να σου πω είναι να δεκατοστήσεις. Μπάσε καλό μου, μπάσε καλό μου. Λοιπόν, εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να προτείνω σε σένα και στις υπόλοιπες φοράδες, παχουλές φίλες ήθελα να πω, τη δίαιτα του διάσημου Γάλλου διαιτολόγου Χοντρί Μιντγκός, η οποία είναι εύκολη και αποτελεσματική. Ανάτο. Λοιπόν, τη Δευτέρα και την Τρίτη για πρωινό μπορείτε να πιείτε δύο ποτήρια νερό. Το μεσημέρι ένα ποτήρι νερό. Το βράδυ ένα ποτήρι χωρίς νερό. Την Τετάρτη για πρωινό μπορείτε να φάτε μία ελιά. Ή δυνατόν κρύο ελιά. Τώρα από μάγουλο θα είναι, από πλάτη θα είναι. Αυτό είναι δική σας επιλογή. Το μεσημέρι μπορείτε να φάτε τα μούτρα σας πέφτοντας από κάποια σκάλα, στουκάροντας σε κάποιο τοίχο, πόρτα ή παράθυρο. Το βράδυ δεν πρέπει να φάτε απολύτως τίποτα. Την Πέμπτη, αφού δεν φάγατε τίποτα το προηγούμενο βράδυ, μπορείτε να πάτε να κοινωνήσετε. Αλλά προσοχή, μόνο μία κουταλίτσα. Και να πείτε του παππούλη, ή δυνατόν να μην έχει καθόλου μα καθόλου αντίδωρο. Το μεσημέρι μπορείτε να φάτε ένα χαστούκι από τη ζωή. Πώς έτρωγε ο Νίκος Ξανθόπουλος, θυμάστε κορμοστασιά, έτσι ήτανε, από τα πολλά χαστούκια. Το βράδυ μπορείτε να φάτε μία χιλόπιτα σε κάποιο πάρτι, έτσι όπως είστε. Την Παρασκευή για πρωινό μπορείτε να φάτε ένα υποβρύχιο. Βανίλια χαζούλες, όχι πλοίο κανονικό. Το μεσημέρι μπορείτε να φάτε ένα χαρούπι παλιογουρουνίτσες. Το βράδυ μπορείτε να φάτε στη μάπα κάποιο ελληνικό σύριαλ. Τώρα, το Σάββατο και την Κυριακή μπορείτε να φάτε τα λυσακά σας. Okay. Κάνετε αυτή τη δίαιτα και άμα χάσετε έστω και ένα κιλό, εμένα να με χέσετε. Αγαπητέ πολύ, ξέρε, θέλω να σε απασχολήσει για λίγο και ο άντρας μου. Έχεις χρόνο? Ναι, ευχαρίστως. Γρήγορα όμως, γιατί το γράμμα είναι υπεραστικό και θα πληρώσεις. Δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ άλλο. Αγαπητέ πολύ, ξέρε, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν σου θυμίζει κάτι η φωνή μου. Αλλά εγώ είμαι ρε Καραγκιόζη, Καραγκιόζη, που νομίζω τα ξέρεις όλα. Παλιό Καραγκιόζη, Καραγκιόζη, νομίζω θα σε ξέχναγα ρε. Θα σε θυμάμαι για πάντα ρε Καραγκιόζη, με προσταλακτός ρε. Πήρα, 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 π
Σε τσέβηκα. Ρε Καραγκιόζη! Μήρα Καραγκιόζη! Καραγκιμή! Μήρα κάμι! Στο σημείο όμως αυτό, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Όχι, δεν θα διαβάσω άλλο γράμμα γιατί συγχύστηκα. Εσείς όμως συνεχίστε να στέλνετε τα γράμματά σας και να ζητάτε την πολύτιμη συμβουλή μου για να μην βρεθεί ποτέ κανείς να σας πει. Δεν ήξερες. Δεν ρώταγες. Με καίει και η κόλα. Αυτό είναι το πιο αντρικό απ' όλα. Φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, γεια σας. Περιμένω τον πατέρα μου από την Κύπρο. Έχουμε να ειδωθούμε 8 χρόνια και δεν θέλω να καταλάβει τίποτα. Βλέπεις αυτό στα νιάτα του. Ήτανε πολύ γυναίκας, οπότε θα του ρεθεί κόλεπος. Γι' αυτό επινόησα το μουστάκι. Πήρα και αυτό το κομπολόι, ότι ξέρω να παίζω και καλά. Καλέ! Καλέ! Ας το καλό, δεν τα μπορώ εγώ αφήτα. Και αυτά τα τσιγάρα. Κάνουν μπαμ! Καλέ, βοήθεια! Στο καλό τρόμαξα. Πρέπει να πάρω άφιλτρα που είναι πιο αντρικά. Πρέπει να βαρύνω λίγο και τη φωνή. Τι κάνεις, καλέ πατέρα. Η χρειά καλή είναι, αλλά πρέπει να αλλάξω λίγο το λεξιλόγιο. Για χαραντών, γέρο, πώς από εδώ. Καλώς ήρθες στα μέρη μας. Ωραία. Να κάνω και μια πρόβα με το χαρτοκόπετι, ότι ξέρω να παίζω σουγιά, μαγιά και καλά. Φοβάμαι. Καλέ. Καλέ! Ποιος πετάει χαρτοκόπτες, ρε! Έβγα έξω να σε δω! Εσύ, ρε Καραγκιόζη! Καραγκιόζη! Κατέβα κάτω, ρε, μ' αν είσαι άντρας! Σε λίγο! Δεν έχω γίνει ακόμα! Καραγκιόζη! Καραγκιόζη! Με βερίδι πάλι! Ούμαρες και μουσάκι, Καραγκιόζη, να με σε γνωρίζω! Σε γνώρισα! Καραγκιόζη! Καραγκιόζη! Σε πίκρανα, φεύγεις τώρα, Καραγκιόζη! Κουνιάστε, μαρικονίστρα! Ας διαβάσω ένα γράμμα, να μου φύγει και το τυράκ. Καλέ! Μου φύγε κιόλας! Καλέ! Είναι και το πρώτο, το ξέχασα. Πάστε καλό μου, πάστε καλό μου. Αγαπητέ Πολύξερε, είμαι ένα συνταξιούχος εκπαιδευτικός και πριν από μία εβδομάδα είχα πάει στο σχολείο του γιού μου, το οποίο τελεί υποκατάληψη. Ούτε για το πάνεις, δεν είμαστε τα πρόβατα που ό,τι θέλεις κάνεις. Κάτσε καλά, Γεράσιμε, κάτσε καλά, Γεράσιμε. Εκεί ένας εκ των μαθητών, οι οποίοι στέκονταν στην πόρτα, δεν με άφησε να περάσω. Κάτσε καλά, Γεράσιμε, κάτσε καλά, Γεράσιμε, κάτσε καλά, κάτσε καλά, Γεράσιμε. Θέλω να είσαι τώρα στην τάξη που να κάνεις μάθημα. Εσύ δεν έχεις τάμο, να είσαι.
Έτσι, εγώ για να το καλοπιάσω, του έδωσα μια λάχτα. Μετά από λίγο, εδέχθη την ξαφνική επίθεση του πατέρα αυτού του μαθητή, ο οποίος με τη δικαιολογία ότι λάκτισε το γιο του, με άρχισε στα μπουκέτα. Αυτός είναι, παπά! Τι έκανε το παιδί μου! Κύριε, να σε εξηγήσω. Τι έκανε, ε! Αυτός είναι! Αυτός είναι αυτός! Αυτός, ε! Μιλάμε για πολύ μπουκέτο. Τώρα δεν ξέρω τι να κάνω. Να το μηνύσω, αγαπητέ πολύ ξέρε, ή όχι. Αλλά μιλάμε ότι μάζεψα πολλά μπουκέτα. Φίλε μου, καλέ μου φίλε, εκπαιδευτικό. Εγώ ένα έχω να σου πω. Με τόσα μπουκέτα που μάζεψες, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να ανοίξεις ανδοπολείο. Φίλε μου, καλέ μου φίλε, εκπαιδευτικό, λυπάμαι, αλλά ήρθε ο πατέρας μου. Μαγιά. Ξέχασα να κάνω πρόβα στο περιπάτημα. Θα με καταλάβει αμέσως από το περιπάτημα. Τι να κάνω τώρα. Ω, το βρήκα. Θα του φωνάξω από εδώ. Ανοιχτό ανοιχτά είναι. Εμπούκαρε γέρο, μη μασάς. Αταμάρκον Ευαγγέλιο. Γι' αυτό είμαι εδώ. Συναντώνται εις τον παράδεισον δύο πεθαμένοι, εκ των οποίων ο ένας έχει πεθάνει από συγκοπή, ενώ ο άλλος έχει πεθάνει από πνευμονία. Όταν λες συγκοπή, ερωτά ο δεύτερος τον πρώτον, τι εννοείς? Ενά, του λέει αυτός, είμαι στο γραφείο και παίζω με το πουλί μου, το οποίο μόλις έχει αρχίσει να κελαϊδά. Όπου λαμβάνω ένα τηλεφώνημα και μου λέει κάποιος ανώνυμος, τρέξε γρήγορα εις το σπίτι σου, η γυναίκα σου σε απατά. Φεύγω αμέσως, πηγαίνω εις το σπίτι μου και ψάχνω απεγνωσμένα να βρω τον εραστή. Κοιτάζω κάτω από τα κρεβάτια, κοιτάζω μέσα εις τις ντουλάπες, κοιτάζω εις το μπάνιο, κοιτάζω εις την κουζίνα, πουθενά ο εραστής. Από την πολύ χαρά μου λοιπόν έπαθα συγκοπή. Και του λέει ο άλλος, να ρε, άμα άνοιγες το ψυγείο, τώρα θα ζούσαμε και οι δυο. Καλησπέρα. Σας έλειψα. Σας έλειψα. Η εκπομπή. Συνενέα. Είναι σήμερα κοντά σας. Παρουσιάζοντας τις 5 καλύτερες ταινίες του 1998.
Τρόμαξε. Ένα έτος με πλούσιο χορταστικό θέαμα για τους φίλους συνεφάγους, ταινίες που για μία ακόμα φορά αμφιταλαντεύτηκαν μεταξύ πραγματικού και φανταστικού, ιδωμένου μέσα από αδιόρατες συγκλίνουσες δυνάμεις που μεταπλάθουν την αναγκαιότητα του ιδεατού σε ανυπέρβλητο ψυχοσωματικό κουρεδάκι. Να περάσουμε όμως γρήγορα. Γρήγορα στην ταινία που βρίσκεται στο νούμερο 5. Λοιπόν, σου το λέω για τελευταία φορά. Φύγε. Ακόμα εδώ είσαι. Μα δεν καταλαβαίνεις ότι είναι ανώφελο πια. Φύγε. Α, μου φαίνεται ότι εσύ δεν παίρνεις από λόγια. Λοιπόν, θα μετρήσω ως το 3. Μόλις γύρισε το κεφάλι μου, θα πρέπει να έχεις κιόλας εξαφανιστεί. 1, 2, 3. Λοιπόν, εσύ δεν βάζεις μυαλό. Δεν φεύγεις. Τύχε. Σε σένα μιλάω. Φύγε. Μα δεν καταλαβαίνεις ότι σε διώχνω. Ότι έχω διώχτης. Μια ταινία με πολύ τσιμεντόλιθο. Ότι έχω διώχτης. Συγχαρητήρια. Πρόκειται για μια ταινία την οποία υποδέχτηκαν οι κριτικοί με δεκάδες βαλωθιές. Να περάσουμε όμως γρήγορα. Γρήγορα στην ταινία που βρίσκεται στο νούμερο 4. Λοιπόν, 30. 30. 40. 40. 40. Μη σου πω 50. 50. Κάτσε. Τι 30. Τι 40. Τι 50. Τι 30. Τι 40. Τι 50. Τι 30. Τι 40. Τι 50. Μάλιστα. Και να περάσουμε γρήγορα. Γρήγορα στην ταινία που βρίσκεται στο νούμερο 3.
Διονύση. Ναι. Ποιο κυβότιο είναι αυτό? Το 13ο. Το 13ο κυβότιο! Μια ταινία με πολύ κουβάλιμα. Το 13ο κυβότιο! Πράγματι. Μια ταινία με πολύ κουβάλιμα. Τόσο κουβάλιμα που στο τέλος ο πρωταγωνιστής απέκτησε πρόβλημα στη μέση και απευθύνθηκε σε μεσίτη. Να περάσουμε όμως γρήγορα γρήγορα στην ταινία που βρίσκεται στο νούμερο 2. Νούμερο 2 και μία ταινία εξαιρετική. Σκοτώθηκε ο μαλάκας. Βασίλη, Βασίλη, ξύπνα! Βασίλη, Βασίλη, ξύπνα! Βασίλη, Βασίλη, ξύπνα! Ξύπνα, Βασίλη! Μια ταινία πολύ ροχαλιτό! Ξύπνα, Βασίλη! Βασίλη! Βασίλη, ξύπνα! Βασίλη! Βασίλη, ξύπνα! Είναι ώρα να πάρεις το υπνοτικό σου! Ξύπνα, Βασίλη! Ξύπνα, Βασίλη. Μια κωμωδία ελληνική που αντέχει στο χρόνο και παραμένει ενδιαφέρουσα όσες φορές και να τη δει κανείς αλλά και οποιαδήποτε άλλη ράτσα. Και φτάσαμε αισίως στην πρώτη θέση όπου εκεί συναντούμε μία ταινία διαφορετική από τις άλλες. Να τη δούμε. Φωτιά στη στράτα μου. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Φωτιά που με έχει κάψει. Μια φλογερή ταινία. Δεν φωνή του πει. Για τα φτωχά τα νιάτα μου. Κανένας δεν θα κλάψει. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Μια ταινία που κατέκτησε δίκαια την πρώτη θέση χάρη στα ομολογουμένως δύσκολα εφέτης αλλά και στην ερμηνεία του μικρού της πρωταγωνιστή. Στο σημείο όμως αυτό, η κινηματογραφική μας αυτή αναδρομή έφτασε στο τέλος της. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα
με νέες, ενδιαφέρουσες ταινίες που θα συγκλονίσουν. Καλή σας νύχτα. Αταμάρκον Ευαγγέλιο. Γελάσαμε και σήμερα, ε? Κύριε Τάσο κι εσείς εδώ. Αταμάρκον Ευαγγέλιο. Αταμάρκον Ευαγγέλιο.